Είναι στη φύση μας να αναζητούμε τις αξίες που μας δένουν, προσφέροντάς σας απλόχερα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά. Κάθε μέρα και φρέσκα και αλφα-μέγα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμος και ο Νικόλας μας στην κουζίνα. Νικόλα μου, χρόνια σου πολλά. Χρόνια δεν πολλά. Θα σε φιλήσω εκτός αν θέλεις να παθήσεις και ρολόι. Λίγο. Όχι, ευχαριστώ. Το λίγο γιατί το λες. Και έχω ένα μικρό παιδάκι σπίτι, δεν χρειάζεται να το αρρωστήσουμε γι' αυτό. Σου λέω. Άσε, να μην είναι εδώ καλύτερα. Είσαι καλά, πέρασες ωραία τις γιορτές. Καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Πρώτη χρονιά, οι τρεις μας στο σπίτι. Ξέρεις, διαφορετικό το να είσαι άλλο πράγμα. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, ο μικρό, ευχάριστε τα φωτάκια, τα έτσι, τα αλλιώ. Προσπαθούμε να πούμε τις πρώτες μας λέξεις. Ναι. Πόσα είναι? Είναι 8, σχεδόν 9. Ου, τέλεια, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Να σε ζήσει, Νικόλα μου, να σε ζήσει. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε, επειδή έτσι τις τελευταίες μέρες φάγαμε αρκετά βαρετά. Σωστός. Φαγητά τα οποία ήταν έτσι, ωραία, όμορφα ψημένα, αλλά δύσκολα στη χώνευση. Mm-hmm. Θα φτιάξουμε μια ωραία σαλάτα. Ωραία. Η οποία είναι δροσερή, είναι με πολλά υγιεινά υλικά όπως είναι το κοινόα, η ξηρή καρπή. Mm-hmm. Θα βάλουμε λίγο λάιμ μέσα. Πολύ από ωραία. Κάτω. Έτσι, διαφορά. Θα δούμε τα υλικά όμως. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έφαγα πολύ, Νικόλα μου. Όταν κάνεις εσύ το τραπέζι, είσαι ο τελευταίος που τρως. Είναι γεγονός αυτό. Εκτός αν το κάνω εγώ, το οποίο τρώω πριν να έρθουν οι καλεσμένοι. Σωστόν και αυτό. Γιατί τρώω κατά τη διάρκεια. Εμείς όμως, τι να σου πω. Ξέρεις, όταν δεν είσαι επαγγελματίας, είσαι λίγο αντρέχεις την τελευταία στιγμή. Για να δούμε τελικά μας λοιπόν τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Θέλουμε λευκή κρέμα πορτοκάλι και λεμόνι Καλάματα Παπαδημητρίου, τρεις γαρίδες μέγεθος 16-20, ελαιόλαδο, ένα λάιμ ξύσμα και χυμό και το χυμό του λάιμ, 20 γραμμάρια κρεμμύδι φρέσκο, 100 γραμμάρια βρασμένο κοινόα και ένα ακτινίδιο. Πάμε και στην επόμενη κάρτα, 4 ντοματίνια, λίγη άγρια ρόκα, ένα μικρό παντζάρι, ένα μικρό αβοκάτο και 10 αμύγδαλα. Πολύ ωραία. Είναι μια αρκετά υγιεινή συνταγή. Θα ξεκινήσω με τις γαρίδες, οι οποίες θα μας πάρουν λίγη ώρα παραπάνω για να ψηθούν κιόλας. Στην ουσία θα πάρουμε το λάιμ, το οποίο είπαμε ότι θα χρειαστούμε το ξύσμα, αλλά και το χυμό του. Θα τρίψουμε το ξύσμα μέσα στις γαρίδες για να τις μαριναρούμε. Ωραία. Και όταν θα μαριναριστούν, θα ρίξουμε επίσης και το χυμό του. Θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Όπως επίσης θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και στο τηγάνι μας, το οποίο θα ψήσουμε τις γαρίδες. Mm-hmm. Ζεστό τηγάνι πάντα για τις γαρίδες. Οι γαρίδες, να πούμε ότι χρειάζονται ψήσιμο μόλις 2-3 λεπτάκια. Οι γαρίδες δεν ψήνονται κατευθείαν από την κατάψυξη. Πρέπει να ξεπαγώσουν και μετά. Όχι, βέβαια, οτιδήποτε τρόφιμο δεν ψήνεται από την κατάψυξη ποτέ. Είναι ένα λάθος το οποίο γίνεται. Το κάνουμε συχνά γιατί βιαζόμαστε να φτιάξουμε πράγματα. Αλλά δεν χρειάζεται. Θα σβήσω κιόλας το τηγάνι μου γιατί δεν χρειάζεται να είναι τόσο ψηλή θερμοκρασία. Γυρίζουμε τις γαρίδες έτσι στο σκεύος το οποίο τις μαριναράμε και θα τις βάλουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Να πούμε έτσι και μερικά μυστικά για τη συγκεκριμένη συνταγή. Ένα από τα μυστικά μας είναι η κρέμα του βαλσάμικου που θα βάλουμε σήμερα. Το οποίο υπάρχει εδώ μπροστά μας. Και πορτοκάλι και λεμόνι. Είναι ένα βαλσάμικο άσπρο με πορτοκάλι και λεμόνι. Το οποίο θα στην ουσία θα μας αρωματίσει τη σαλάτα μας και θα μας δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Θες να μου το δώσεις κιόλας? Αυτό είναι, δεν ωραία. Είναι. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνταγή. Βγάζω τα γανίδια γιατί έχουμε τελειώσει με τις γαρίδες. Κάτσε να σου ανοίξω, Νικόλα μου. Ναι, βέβαια. Ναι, είναι ωραίο να σου πω κάτι. Επειδή όντως είτε φάγαμε αυτές τις μέρες πολύ, είτε λίγο, τα φαγητά που καταναλώσαμε δεν ήταν και τα πιο υγιεινά και γενικότερα ήταν έτσι πιο βαρύ το φαγητό. Είναι πιο απαραίτητα, έτσι καλά το είπες. Ναι. Είναι καλά να σπάζουμε τη διατροφή μας με ωραία πράγματα φρέσκια. Θα ρίξω την κρέμα μέσα στο κοινόα και θα ξεκινήσω να προσθέτω στο κοινόα μας τα υλικά μου. Θα ρίξω την ντοματούλα. Ωραία. Επίσης, ένας καλός συνδυασμός όταν φτιάχνουμε τέτοιου είδους σαλάτες είναι να ρίχνουμε και λίγα αμύγδαλα μέσα ή καρύδια. Γενικά τα φρούτα μας βοηθάνε πάρα πολύ σε συγκεκριμένες συνταγές. Μπορούμε να τα βάλουμε κι άλλες μέρες. Συγγνώμη, η ξηρή καρπή, ναι. Όχι τα φρούτα. Και είναι και πολύ υγιεινή. Mm-hmm. Έχουν και τα έλαια που χρειαζόμαστε. Θα κόψω φυσικά λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο. Ωραία. Ταιριάζει πάρα πολύ και με τη σαλάτα μας, αλλά και με τις γαρίδες. Mm-hmm. Αβοκάντο. Να διαλέξουμε ένα ωραίο ψημένο αβοκάντο.
είναι καλά να παίρνουμε όταν θα φτιάξουμε αβοκάντο περισσότερα από ένα. Και είναι καθαρά λόγοι του ότι δεν μπορούμε να δούμε τι υπάρχει μέσα στο αβοκάντο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν καλύτερα... πάω να αγοράσω αβοκάντο, παίρνω ένα πιο σφιχτό, ένα λίγο πιο ωριμό. Δεν τα παίρνω αν είναι όλα στην ίδια κατάσταση, γιατί μετά θα είναι έτοιμα όλα την ίδια σχεδόν μέρα. Ακριβώς. Και να πούμε και μερικές, έτσι, εφόσον το ανοίξαμε το θέμα, να πούμε και μερικά tips για το αβοκάντο. Εάν θέλουμε να ψηθεί ένα αβοκάντο πιο γρήγορα, το βάζουμε σε μία λεκάνη μαζί με μήλα. Τα μήλα βοηθάνε στην ωρίμανση του αβοκάντο. Θα ωριμάζει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ωριμάζει από μόνο του. Έτσι μας βοηθάει αν το θέλουμε άμεσα. Μέσα σε μία, το πολύ δύο μέρες, θα είναι έτοιμο το αβοκάντο μας, εφόσον θα το χρειαστούμε. Πολύ ωραία. Ωραία, ρίχνουμε και το αβοκάντο. Το επόμενο που θα κόψουμε λίγο κίουι μέσα. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός, το φρούτο μαζί με τη συγκεκριμένη σαλάτα. Ωραία. Έλα, Χριστίνα μου, θα σου δώσω την τσιμπίδα να γυρίσεις τις γαρίδες. Τέλεια. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός το κίουι. Επίσης, ένας ωραίος συνδυασμός που ταιριάζει με τη σαλάτα μας είναι είτε το μάγκο είτε ο ανανάς. Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη σαλάτα μας. Πολύ ωραία. Θα αφαιρέσω εντελώς τη σάρκα. Πολύ φρέσκια η σαλάτα μας, πολύ ανάλαφρη, πολύ έτσι. Ακριβώς, όπως είπαμε και πριν, αυτές τις μέρες έχουμε φάει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα τα τρώγαμε στην καθημερινότητα μας. Είναι καλά να σπάσουμε τη διατροφή μας με κάτι πιο υγιεινό. Ναι. Ωραία, έτοιμο και το κίουι μας. Το επόμενο που θα ρίξουμε μέσα θα είναι παντζάρι, το οποίο είναι αρκετά θρεπτικό και υγιεινό. Είναι βρασμένο αυτό. Είναι βρασμένο, έτοιμο. Το έχω βράσει στο σπίτι, το έχω καθαρίσει. Αντιλαμβάνεσαι περισσότερο για λόγους χρόνου. Το παντζάρι το βράζεις με το φύλλο ή χωρίς το φύλλο? Με το φύλλο. Αυτό που κάνω είναι να αφαιρέσω τη ρίζα από τη μία πλευρά και τη μύτη από την άλλη πλευρά και να το βράσω. Είναι πολύ πιο εύκολο στο βράσιμο και στο καθάρισμα στη συνέχεια. Πόση ώρα θέλει να βράσει το παντζάρι? Σε ρωτώ γιατί εγώ το τρώω μόνο το παντζάρι, το τρίβω μέσα στη σαλάτα, οπότε δεν το βράζω. Ωραίος συνδυασμός. Παίρνεις όλα τα θρεπτικά συστατικά του παντζαριού. Ναι, όμως. Όταν θέλουμε να βράσουμε ένα παντζάρι, εννοείται ότι εξαρτάται από το μέγεθος του παντζαριού. Πόσο μεγάλο ή μικρό. Πάνω κάτω ένα κανονικό παντζάρι. Περίπου στα 40 λεπτά ένα μέτριο παντζάρι θα ψηθεί. Ωραία. Έχουμε φτιάξει, να ρίξω λίγο ελαιόλαδο στη σαλάτα μας, πολύ λίγο, γιατί έχουμε βάλει ήδη τη σάλτσα από το άσπρο βαλσάμικο καλαμάτας, το οποίο, ακριβώς, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να αρωματίσουμε, αλάτι και πιπέρι φυσικά και σχεδόν οι γαριδούλες μας είναι ψημένες, όπως είπαμε η γαρίδα δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, 2-3 λεπτάκια είναι έτοιμη. Αυτό που θα ρίξουμε έτσι που μου αρέσει είναι να ρίξουμε και λίγα φύλλα σαλάτας μέσα, κυρίως ρόκα, η οποία ταιριάζει απόλυτα γιατί μας δίνει και την αντίθεση. Η ρόκα συνήθως έχει αυτή την πικράδα που μας δίνει και ταιριάζει απόλυτα με τις δικές μας γεύσεις. Φάντως, Νικόλα μου, μπράβο, σου έκανες τη σαλάτα μέσα σε αυτόν τον μικρό το σκεύος. Τι να σου πω, εμείς βάζαμε τη μισή σαλάτα έξω μέχρι τώρα. Επειδή δεν έχεις χώρο να ανακατέψεις. Ωραία. Θα πάρουμε ένα ωραίο πιάτο, να ρίξουμε τη σαλάτα έτσι στη μέση. Βλέπεις ότι και τα χρώματα, εκτός από το γεύσεις που έχουμε δώσει, είναι αρκετά ωραία και μας βοηθάει στο ότι τρώμε πρώτα με το μάτι, έχουμε πει πολλές φορές. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί αν σου φέρουν κάτι που στο μάτι δεν σε ικανοποιήσει, θα το φας όχι τόσο ευχάριστο όσο θα έτρωγες κάτι το οποίο... Και οπτικά, στο μάτι οπτικά σου φαίνεται ωραίο. Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ υγιεινή σαλάτα. Ωραία. Και λίμα όρεξη. Φαίνεται πάντως τέλεια. Θα βάλουμε τις γαρίδες από πάνω. Και είναι πλήρες γεύμα αυτό. Ακριβώς. Είναι υγιεινό, είναι πλήρες. Είναι όμορφο. Νομίζω ότι είναι αυτά τα φαγητά τα οποία... μας χρειάζονται στην καθημερινότητα μας, ιδιαίτερα μετά από έτσι, τραπέζια τα οποία είναι... μετά από αρκετή κατανάλωση φαγητού και θα τελειώσουμε τη σαλάτα μας με το ωραίο το βαλσάμικο μας, το Παπαδημητρίου. Πάρα πολύ ωραία.
Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά μια και καλή πρόταση. Συνέχεια. Πολύ υγιεινή πρόταση, πολύ ωραία, πεντανόστιμη φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλά. Νικόλα μου, καλή συνέχεια.